Κύριε Λεβέντη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αναφερόμασταν σε διάφορες έρευνες του ΟΒΕ, του ΣΕΒ, για την εξέλιξη της οικονομίας. Θέλουμε τα πολιτικά σας συμπεράσματα για το που πάμε, κύριε Λεβέντη. Είναι νομίζω κοινός τόπος ότι μετά το κλείσιμο της συμφωνίας έχει κερδιθεί πολιτικός χρόνος για την κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Λέτε ότι δεν είναι. Ναι, δεν είναι σίγουρο. Η συμφωνία καθε αυτήν απλά επιβεβαιώνει τη δόση, εάν βέβαια εκπληρώσουμε και κάποια θεματάκια τα οποία εκκρεμούν. Ναι. Γιατί έχει δυσαρεστηθεί όλη η Ευρώπη με ορισμένα ζητήματα, με τις διώξεις κατά των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ. Έχει στενοχωρηθεί επίσης η Ευρώπη, έχει δυσαρεστηθεί με το ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας βγαίνει και αντιδρά σε μέτρα που έχει ψηφίσει η Βουλή και γεννάται το ερώτημα πώς θα πετύχουμε το 3,5 πλεόνασμα όταν κάποια μέτρα ανατραπούν. Ιδιαίτερα αυτά για τις περικοπές των συντάξεων, λέτε τώρα, του 19, τα μέτρα αυτό του 19. Αυτό εννοώ. Και συνεπώς είναι ζητήματα αυτά τα οποία καθιστούν τη χώρα μας αναξιόπιστη. Γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που κολυσιεργεί σε όλα. Στις ιδιωτικοποιήσεις, δεν συμφωνούν, βρίσκαν αφορμές. Μόνο όταν θέλει να πάρει τη δόση η κυβέρνηση κάνει τα πάντα. Το ότι υπέγραψε όμως η συμφωνία, παρότι είχε πάρα πολλά προαπαιτούμενα, δεν σημαίνει ότι έχει αποφασίσει, έχει χαράξει το δρόμο στον οποίο θα πορευθεί το προσεχές διάστημα, ή εσείς λέτε ότι ήταν περιστασιακή απόφαση? Κανένα δρόμο δεν έχει χαράξει. Όσο δεν έρχονται επενδύσεις, ακούστε κάτι, όλα αυτά τα 7 χρόνια δεν έρχεται καμία επένδυση και τη λύση δίνει το κόψιμο μισθών και συντάξεων και η επιβολή νέων φόρων. Βλέπετε εσείς μία επένδυση, αληθινή επένδυση όμως, όχι μία τυχαία που λέτε το Λίδρα Μάριο, τα ας πούμε κοψοχρονιά και να έρθει ένας να την πάρει. Εδώ αυτό είναι... δεν έχουν ευθύνη και οι εταίροι μας, δεν έχουν ευθύνη και οι δραστές, κύριε Λεβέντη. Αυτή τη συνταγή δηλαδή. Όταν έχουμε αφιλόξενο για επενδύσεις τοπίο, τι εσείς θα πηγαίνετε σε χώρα να επενδύσετε, να χάσετε τα λεφτά σας? Όχι, σε αυτό το στάδιο των περικοπών συντάξεων και αύξησης φόρων. Δηλαδή, και αυτοί δείχνουν αυτά τα μέτρα, αυτού του τύπου τα μέτρα, τα οποία γονατίζουν την οικονομία. Στην Ελλάδα έχουμε άλλα γιατρευτά πράγματα που επιβάλλουν να γίνονται αυτά. Έχουμε σαντάρδες που βγαίνουν σε συντάξεις. Έχουμε τριπλές συντάξεις, έχουμε διπλές συντάξεις. Έχουμε στο δημόσιο που ένα 30 με 40% είναι αργόμισθοι. Έχουμε βαθιές πληγές, οι οποίες ούσες αγιάτρευτες, οι πληγές αυτές, αναγκάζουν κάθε κυβέρνηση να έχει δύο λύσεις. Ή να προσπαθήσει να αφαιρέσει τις παθογένειες δυσαρεστώντας την κομματική πελατεία, ή οριζοντίως και βάρβαρα να κόβει συντάξεις και μισθούς, και προτιμούν όλοι το δεύτερο, γιατί δεν τολμούν να τα βάλουν με την πελατεία. Γιατί αν πεις τέρμα οι συντάξεις κάτω των 50, ξέρετε πόσοι από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, θα χάσουν τη σύνταξή τους. Άρα σας ακούω απεσιόδοξο ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, να ξεφύγουμε στις πεπατημένες. Εσείς είστε αισιόδοξοι ότι χωρίς επενδύσεις... Εγώ ρωτώ εσάς, γιατί θέλω τις δικές σας εκτιμήσεις, κύριε Λεβέντη. Χωρίς επενδύσεις μπορεί μια χώρα που έχει γίνει νεκροταφείο, όπως τώρα η Ελλάδα, έχει γίνει ένα νεκροταφείο, φεύγει ο κόσμος, πρώτον. Δεύτερον, είναι άνεργοι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Αν εσείς ήσασταν άνεργοι, τι προοπτική θα είχατε? Άρα το αφήγημα της κυβέρνησης, ο στόχος μάλλον της κυβέρνησης για έξοδο στις αγορές, δοκιμαστική το προσεχές διάστημα μετά το 18. Είναι βλακώδες, είναι όπως ήταν βλακώδες και του Σαμαρά. Μας έβγαλε στις αγορές, πληρώσαμε 5% το επιτόκιο για να δείξει ότι βγαίνει στις αγορές. Ενώ μπορούσε να πάρει τα ίδια λεφτά με 1,20 από το πρόγραμμα. Ναι, απ' την άλλη, κάποια στιγμή δεν πρέπει να βγούμε στις αγορές, να σταματήσουμε να δανειζόμαστε. Ναι, αλλά κάνεις κότσια. Βγαίνεις στις αγορές όταν έχεις σταθερότητα πολιτική.
όταν έχεις κάνει τις μεταρρυθμίσεις, τότε βγαίνεις στις αγορές. Άμα βγεις ξεβράκωτος, θα το πληρώσεις ακριβά και θα γελάει και ο κόσμος. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Χθες παρακολουθήσατε τη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα Παντωνίου. Είχαμε την απόφαση να επιστρέψει στη δικαιοσύνη το θέμα. Τι γίνεται, κύριε Λεβέντη? Βλέπουμε ότι η πολιτική συζήτηση έχει περιστρέφεται συνεχώς γύρω από υποθέσεις, τέτοιες υποθέσεις. Η κυβέρνηση λέει βέβαια όλα στο φως να βγουν. Η αντιπολίτευση απαντά με άλλες υποθέσεις που φέρνει. Για πείτε μου τη δική σας άποψη. Όλα στο φως είναι σωστό αυτό που λέει ο Τσίπρας, αλλά γιατί δεν το έκανε να κάνει έρευνα και για το 15 όταν έγινε εξεταστική για την υγεία, για οτιδήποτε? Δηλαδή το όλα στο φως περιλαμβάνεται να προσφέρεσαι και εσύ να σε ελέγξουν. Όλα στο φως για τον απέναντι δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που λέει και ο Τσίπρας. Μήπως όλοι ακολουθούν αυτή την οδό? Μήπως αυτή η οδός ακολουθείται από τους περισσότερους πολιτικούς χώρους, από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα? Ήρθε για να κάνει ό,τι κάνουν οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι καταστρέψαν την Ελλάδα. Ακούστε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα πρωθυπουργό που να μην κάνει ό,τι κάναν όλοι οι άλλοι. Για να είναι λίγο γενναίος και να έχει και πάρει και το λόγο μαζί του, να τον πάρει. Mm-hmm. Αν είναι να κάνει, δηλαδή έκανε εξεταστικές και τις σταμάτησε στην περίοδο τη δική του. Να μην ελεγχθεί ο ίδιος. Ποια η αξιοπιστία κατόπιν αυτού? Μετά του ζητάει τώρα εξεταστική για τον Καμένο. Να δεχθεί. Να δεχθεί, να πει ναι. Έχει να φοβηθεί κάτι? Πώς εκείνος τις εξεταστικές τις περνάει με το 153 στη Βουλή? Ας δεχθεί και το αλλονομία για να ελεγχθούν όλα. Δηλαδή θέλω να πω, το όλα στο φως όταν δεν αφορά όλους και αφορά τους απέναντι δεν πείθει. Δεν πείθει. Αυτή η κυβέρνηση έχει αρχίσει και έχει χάσει κάθε ηθικό πλεονέκτημα και έχει χάσει πια και την αξιοπιστία της. Και τώρα ψάχνει στα θολά. Κολυμπάει στα θολά και ό,τι βγει. Να σας ρωτήσω και επειδή... Πιστεύω ότι το μέλλον της κυβέρνησης είναι... Εγώ γιατί επιμένω να κάναμε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών? Επιμένω για 2-3 χρόνια. Δεν λέω για πάντα. Για 2-3 χρόνια. Και ο Τσίπρας να θυσιάσει την Πρωθυπουργία και να δείξει ότι το κάνει υπέρ της Ελλάδος, υπέρ της πατρίδας, και ο Μητσοτάκης να σταματήσει να ζητάει εκλογές και για 2-3 χρόνια να συμβάλλει στο να δημιουργήσουμε ένα τοπίο. Δεν το δέχεται κανείς, κύριε Λεβέντη, το λέτε κι εσείς. Άμα δεν το δέχεται όμως κανείς, είναι κατώτερη. Και ένα θέμα... άνθρωποι θα καταστρέψουν την Ελλάδα. Ένα λεπτό τώρα. Εδώ είναι σαν να έχουμε... τι είναι... Πώς να τα χαρακτηρίσω τα κόμματα? Δεν θα πάνε την Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ με τους τεχνοκράτες. Το είχαμε αντιμετωπίσει και με την... ότι δεν είναι εκλεγμένοι και δεν μπορούν και να απολογηθούν στη Βουλή. Δεν υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Δεν τα ακούτε κι εσείς αυτό το επιχείρημα? Αυτό είναι ηλίθιο αυτοί που το λένε. Είναι που θέλουν να... Δεν θέλουν να γίνει, λέτε, γι' αυτό το λένε. Δεν θέλουν να γίνει και το δυσφημούν. Ακούσε, όταν το Σύνταγμα λέει ότι μια κυβέρνηση είναι νόμιμη όταν απολάβει τις εμπιστοσύνες της Βουλής. Μόνο αυτό. Δεν λέει ότι τα μέλη της κυβέρνησης πρέπει να είναι βουλευτές. Δηλαδή, να σας ρωτήσω. Και η σημερινή κυβέρνηση έχει ορισμένους, δεν έχει, που δεν είναι βουλευτές. Ξυπνοβουλευτικά στελέχη. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, δεν αποδίδουν λόγο. Αποδίδουν. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς βλέπετε τις κινήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς? Δεν νομίζω να έχει κανένα αποτέλεσμα. Το Πασόκ επιχειρεί να ανακάμψει. Είχαμε και υψηλούς τόνους στο τελευταίο διάστημα και χθες στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Τσίπρα προς την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έχουν ανέβει τόνοι. Ναι. Βλέπετε κάποιες αλλαγές σε αυτό το χώρο να γίνονται? Οι αλλαγές είναι ότι κάνει μια προσπάθεια γεννηματά να τους μαζέψει όλους. Αλλά αυτοί που μαζεύει ο Γιωργάκης, ο Παπανδρέος, η Μύτης είναι ξοφλημένοι. Δεν έχουν μέλλον. Σκανδαλίδιδες, Καρχιμάκηδες, Πετσάλνικοι. Μαζεύει όλα αυτά τα άτομα που 40 χρόνια ταλαιπώρησαν τη χώρα και είναι υπεύθυνοι για το 1 εκατομμύριο ρουσφέτια, για την πτώχευση, για τα σκάνδαλα. Δηλαδή, κυρία Γεννηματά,
αισθανόμενη και η ίδια εξασθενημένη κάπως, δηλαδή ένα κόμμα του 48 που είχε πήγε στο 4. Προσπαθεί να το ανεβάσει, αλλά αντί να το προσπαθεί να το ανεβάσει παίρνοντας νέα στελέχη το λαό μαζί της, μαζεύει τη σαβούρα. Μαζεύει δηλαδή ό,τι είναι για πέταμα. Και έτσι δεν φτιάχνονται με υλικά κατεδάφισης. Με υλικά κατεδάφισης δεν φτιάχνεται νέο κτίριο. Είναι καταδικασμένο από τη αφενός. Αφετέρου την πελατεία του το είναι για πέταμα. Το είναι για πέταμα. Το λέτε... Για πέταμα εννοώ ανθρώπους που είναι 30 χρόνια στη Βουλή και δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί πρώην Πρωθυπουργή δεν το λες εύκολα. Πρώην Πρωθυπουργή τι θα πει πρώην Πρωθυπουργή. Ο Μεν Σιμίτης έβαλε την Ελλάδα στην ΟΝΕ χωρίς να κάνει μεταρρυθμίσεις. Την έβαλε με δημιουργική, λογιστική και με ψεύτικα στοιχεία. Ναι. Τι πρώην Πρωθυπουργή. Επειδή δεν τους βάλαμε και φυλακή. Αυτό είναι γιατί στην Ελλάδα δεν έχει πάει κανένας φυλακή. Η φυλακή είναι με τον Τζοχατζόπλο και τον Παπαντονίου θα τελειώσει. Άρα εσείς λέτε δεν έχει νέα στελέχη, δεν έχει... Τι δεν έχει που δεν είστε, είδατε κανένα δεν νέο. Έχετε. Όλοι βαρώνει, οι παλιοί, ο Πάκαλος μόνο έλειπε που δηλώνει ότι είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλος εκείνος πάλι. Εκείνος φύγε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι τον έπιασε. Αλλά όλοι και οι άλλοι είναι αυτοί που τα τελευταία 30 χρόνια... Έχουν κάνει την Ελλάδα να... που πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πήγε ο λαός του Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τους χάθηκε. Κύριε Λεβέντη. Το Βενιζέλο που έφερε τον Ένφια, τι να τους κάνεις όλους αυτούς. Δηλαδή, η γεννήματα πρέπει να βρει στην κοινωνία άτομα. Αλλά εντωμεταξύ, πώς να τα βρει τα άτομα όταν χρωστάει 210 εκατομμύρια σαν κόμμα και πάνε να αλλάξουν αφημί για να γλιτώσουν να μην πληρώσουν τα δάνεια. Κύριε Λεβέντη, μας πιέζει ο χρόνος, έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.